97 βιβλίο Δανιήλ. Εν το τρίτο έτη του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλήθη λόγος εις τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτάσαρ, και ο λόγος το αληθινός, και η δύναμη των λεγομένων μεγάλη, και κατάλαβε τον λόγον και ενόησε την οπτασία. Εν τες μέρες εκείνες εγώ, Δανιήλ, ήμουν πενθών 3 ολόκληρες εβδομάδες. Άρτων επιθυμητών δεν έφαγον, και κρέας και ίνος δεν εισήλθε στο στόμα μου, ουδέ ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως 3 ολοκλήρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμην παρά την όχθη του μεγάλου ποταμού ως τη σύνο Τίγρης, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού εις άνθρωπος ενδεδειμένος λινά, και οι οσφίες αυτού ήσαν περιεζωσμένοι με χρυσίων καθαρών του οφάζ. Το δε σώμα αυτού ήτο ως βυρίλιον, και το πρόσωπον αυτού ως θέα αστραπής, και οφθαλμοί αυτού ως λαμπάδες πυρός, και η βροχή ενός αυτού και οι πόδες αυτού ως όψης χαλκού στύλβοντος, και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Και μόνον εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όρασιν, οι δε άνδρες οι όντες μετεμού δεν είδον την όρασιν, αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον διανακριφθώσιν. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όρασιν την μεγάλην ταύτην, και δεν απέμεινε ισχύς εν εμή, και η ακμή μου μετεστράφη εν εμή εις μαρασμόν, και δεν έμεινε ισχύς εν εμή. Ήκουσα όμως την φωνή των λόγων αυτού. Και ενώ ήκουον την φωνή των λόγων αυτού, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον επί πρόσωπών μου και το πρόσωπόν μου επί την γην. Και ειδού χείρ με ήγγισε και με ήγυρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα στο χειρόν μου. Και είπε προς εμέ Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος, διότι προσέ απεστάλην τώρα, και ότε λάλησε προς εμέ των λόγων τούτων εσηκώθην έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθηνέδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και κακουχήσας ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέραν. Αλλά ειδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήλθε δια να με βοηθήσει, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στον λαόν σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι η όρασις είναι έτη δια πολλάς ημέρας. Και ενώ ελάλη του ιού τους λόγους προς εμέ, έβαλον το πρόσωπό μου προς την γην και έγινε άφωνος. Και ειδού ως θέα ιού ανθρώπου ήγγισε τα χείλη μου, τότε ίνιξα το στόμα μου και λάλησα και είπον προς τον ιστάμενον εμπροσθέν μου, Κύριέ μου, εξαιτίας της οράσεως συνεστράφησαν τα εντόστια μου εν εμή και δεν έμεινε ενισχύς εν εμή. Και πώς δύναται ο δούλος τούτου του Κυρίου μου να λαλήσει μετά του Κυρίου μου τούτου. Εν εμή βεβαίως από τον ίν δεν υπάρχει ουδε μία ισχύς, αλλά ουδέ πνοή έμεινε εν εμή. Και με ήγγισεν πάλι ως θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε και είπε, μη φοβού, αν ήρ σφόδρα αγαπητέ, ειρήνη είσαι, ανδρίζου και ίσχυε. Και ενώ ελάλη προς εμέ ενισχύθην και είπον, ας λαλήσει ο Κυριός μου, διότι με ενίσχυσας. Και είπεν, εξεύρεις διατί ήλθον προσέ. Τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας, και όταν εξέλθω, ιδού άρχον της Ελλάδος θέλει ελθεί. Πλην θέλω σε αναγγείλει το γεγραμμένο εν τη γραφή της αληθείας, και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος μετεμού υπέρ τούτων ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών. Κι εγώ εν το πρώτο έτη δαρίου του Μίδου ιστάμην διανακρατεώσω και να ενδυναμώσω αυτόν. Και τώρα θέλω σε αναγγείλει την αλήθειαν. Ιδού έτη 3 βασιλείς θέλω συνεγερθεί εν την Περσία, και ο τέταρτος θέλει είστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας, και αφού κρατεωθεί εν το πλούτο αυτού θέλει διεγείρει το παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος, και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός, και θέλει εξουσιάζει εν δυνάμει μεγάλη και κάμει κατά την θέλησην αυτού, και καθώς σταθεί θέλει συντριφθεί η βασιλεία αυτού, και θέλει διερθεί στους 4 ανέμους του ουρανού. Πλην ουχή εις τους απογόνους αυτού, ουδέ κατά την εξουσία αυτού με την οποία εξουσίασε, διότι η βασιλεία αυτού θέλει εκριζωθεί και διαμεριστεί εις άλλους εκτός τούτων. Αμήν. Τα χρόνια έχουν περάσει. Ο Δανιήλ από παιδί εκεί στη Βαβυλώνα, εξόριστος, αλλά πιστός, και στο τέλος αποκαλύπτει ο Θεός και τον αποκαλεί ότι είναι
ο άντρας ως φόδρα αγαπητός του Κυρίου. Τα χρόνια έχουν περάσει, έχει γεράσει πια πολύ. Είναι ο τρίτος χρόνος του Κύρου του βασιλιά. Ήδη έχει εκδώσει από τον πρώτο χρόνο ο Κύρος ο βασιλιάς την εντολή να επιστρέψει ο λαός Ισραήλ. Το μέγα αυτό θαύμα, αδελφοί, εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Και ξέρετε, πρέπει σε αυτό λίγο να μείνουμε. Ο Θεός πριν να εξοριστεί ο λαός Ισραήλ με τον Ιερεμία τον προφήτη τους προσκαλούσε και θα έλεγα τους παρακαλούσε να μετανοήσουν για να μην έρθει η ανάγκη να εχμαλωτιστούν και να εξοριστούν. Όμως οι βασιλιάδες τους με τελευταίο το Σεδεκία δεν μετανοήσαν. Και έτσι ήλθε η κρίση. Όμως ο Θεός και την περίοδο της κρίσης αγαπάει το λαό του. Και την περίοδο της αμαρτίας αγαπάει το λαό του. Και του έδωσε μια ευλογημένη υπόσχεση. Ότι μέσα σε 70 χρόνια, καθώς εγώ τώρα σας εξόρισα στη γη της Βαβυλώνας, όπου εκεί δεν θα ταλαιπωρηθείτε αλλά θα αυξηθείτε, αλλά ιδιαιτέρως σας έστειλα γιατί στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει το Θεό η αύξηση, η ευημερία του ανθρώπου, η μετάνοια τον ενδιαφέρει. Στην πραγματικότητα θα μετανοήσετε, εκεί στην εξορία θα εξητήσετε το Θεό, θα επιστρέψετε προς εμέ και εγώ θα ακούσω την προσευχή σας, θα σας ελεήσω και θα σας επιστρέψω στη γη σας. Και θα ξαναχτιστεί ο ναός και θα ξαναχτιστεί το τείχος της Ιερουσαλήμ και η Ιερουσαλήμ. Μία υπόσχεση, αδελφοί αγαπητοί, εκπληκτική, γιατί δεν υπήρχε καμία πιθανότης και δυνατότης εκπλήρωσης ανθρωπίνος. Εξόριστος ο λαός Ισραήλ δεν είχε καμία πιθανότητα να επιστρέψει πίσω. Όμως ο Θεός και σε αυτό είχε προβλέψει και είχε προβλέψει το βασιλιά τον Κύρο, που μάλιστα τον είχε προφητεύσει ο Ισαΐας ο προφήτης πολλά χρόνια πριν, ότι θα είναι ο δούλος μου, τον οποίον θα χρησιμοποιήσω, κατ' όνομα μάλιστα τον εκάλεσε. Να το διαβάσουμε και από μέσα, είναι ένα ωραίο κομμάτι από την Αγία Γραφή, αν θέλετε να το διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 654, μη έψιλον 45 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ισαΐα. Να δείτε τι ωραία που μιλάει ο Θεός προς τον Κύρο πολλά χρόνια πριν έλθει στη γη και βασιλεύσει. Ούτω λέγει Κύριος 200 χρόνια πριν. Ο Ισαΐας είναι περίπου το 760 π.Χ. είναι, 760 χρόνια π.Χ. και ο Κύριος θα βασιλεύσει το 536. Δηλαδή είναι πάνω από 200 χρόνια και ο Θεός μιλάει προφητικά. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού των Κύρων, του οποίου τη δεξιά χείρα εκράτησα δια να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού. Το ότι υπερίσχυσε ο Κύρος ήταν απόφαση του Θεού, θέλημα του Θεού. Αυτός κράταγε τα χέρια του και θέλω λύση την οσφή των βασιλέων δια να ανοίξω τα δίχτυρα έμπροσθεν αυτού. Και η πύλε δεν θέλουν συγκλειστεί. Εγώ θέλω υπάγει εμπροσθέν σου Κύρο και εξομαλύσει τα σχολιά σοδούς, θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα στήρας και κόψει τους σιδηρούς μοσχλούς και θέλω σιδώσει θησαυρούς φιλοτωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρίθης δια να γνωρίσεις, ακούτε, υποσχέσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο καλόν σε κατ' όνομα ο Θεός του Ισραήλ. Και αυτό το έκαμα δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου, σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα αν και δεν με γνώρισες. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα ωραίο μυστικό που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πάντοτε. Ο Θεός εκλέγει ανθρώπους για να τους χρησιμοποιήσει στο έργο του και αυτός αναλαμβάνει μετά την υπεράσπισή τους. Ο Θεός αναλαμβάνει την υπεράσπιση των ανθρώπων που έχει κλέξει ο Θεός. Και τότε στην Παλαιά Διαθήκη έτσι γινόταν. Στην Καινή Διαθήκη όμως ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, μας έχει δώσει ένα καινούριο δρόμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που λέει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί.
Και όποιος θέλει να και όποιος εξητήσει το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός θα τον βαφτίσει ώστε να είναι και χρησμένος του. Και όποιος θέλει να εργαστεί στο έργο του Θεού, ο Θεός είναι έτοιμος και τον περιμένει. Και θυμάστε την όμορφη αυτή παραβολή του ανθρώπου ο οποίος έψαγνε να μισθώσει εργάτες για τον αγρό του, για τον αμπελώνα του. Και βγήκε το πρωί στις 6, βγήκε στις 9, βγήκε στις 12, βγήκε στις 3 και βγήκε και στις 5, μέχρι τις 6 δουλεύαν τότε. Έψαγνε να βρει ο Κύριος το αμπελώνα στην παραβολή ανθρώπους που να θέλουν να εργαστούν στον αμπελώνα του. Και δεν λογάριαζε αν ήταν πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα. Γιατί το σχέδιο του Θεού είναι να δώσει αιώνια ζωή σε κάθε έναν άνθρωπο που θα το επικαλεστεί, αλλά και χαρίσματα, αλλά και έργο και διακονίες. Γι' αυτό και όταν προφητεύει το Πνεύμα το Άγιο για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, λέει κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου επί όλους. Θα εκχαίω από το Πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Όλους τους ανθρώπους τους καλεί. Όλους μας καλεί. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν ο Θεός θα σε προσκαλέσει, μας έχει προσκαλέσει. Το θέμα είναι πρώτον εμείς αν θα αποδεχθούμε την πρόσκληση, δεύτερον αν θα εκτιμήσουμε την πρόσκληση, όχι σαν τον Ισάφ που περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, και το τρίτον, αδελφοί αγαπητοί, αν θα εργαστούμε με επιμέλεια και με αγάπη στο έργο του Θεού. Επιμέλεια και αγάπη. Από εκεί και πέρα ο Θεός έχει αναλάβει. Έχει αναλάβει την οικογένειά σου, τη ζωή σου. Έχει αναλάβει τους εχθρούς σου. Για τους δούλους του Θεού ισχύει, για τους ειλικρινείς δούλους του Θεού, ισχύει τους ευλογούντασε, θέλω ευλογή. Τους καταραμένουσε, θέλω καταράστε. Για τους ειλικρινείς, τους άγιους ανθρώπους που αποφασίζουν να αφιερώσουν τη ζωή τους στο έργο του Θεού, στο Χριστό, στην Εκκλησία, στα αδέλφια τους, ο Θεός έχει αναλάβει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής τους. Όλες. Και μάλιστα λέει, επειδή εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, σε εδόξασα. Αλλά είναι και μία άλλη πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση, αδελφοί, που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ο ταπεινώνων εαυτών υψωθήσετε. Ο υψώνων εαυτών ταπεινωθήσετε. Πολύ σοβαρή αυτή η προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο να αποδεχθείς, να εκτιμήσεις και με αγιασμό, καθαρότητα και επιμέλεια να εργαστείς, αλλά είναι να εργάζεσαι και ταπεινά. Να ζεις ταπεινά. Και αυτό ίσως είναι και το πιο δύσκολο σημείο στη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Γιατί έρχεται η περηφάνεια και δεν την καταλαβαίνεις. Σε πλημμυρίζει και δεν έχεις καταλάβει τίποτα εσύ. Το έχουν καταλάβει όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Αυτό είναι αναγκαίο, απαραίτητο σε όλους μας, άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους. Κάθε τόσο να πηγαίνουν να κάνουμε check-up. Έτσι δεν λένε οι άνθρωποι για την υγεία τους. Να κάνουμε έλεγχο. Πηγαίνουμε στον Κύριο. Και να εξετάζουμε την καρδιά μας. Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, Κύριε, ή νομίζω ότι είμαι? Βέβαια μας έχει δώσει και ωραία σημεία ο Θεός να καταλάβουμε αν είμαστε. Η Γραφή λέει μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Αν φουσκώνεις και νευριάζεις εύκολα, καλό είναι να επιστρέψεις ή να επιστρέψουμε και να ζητήσουμε έλεος από το Θεό και χάρη από το Θεό. Γιατί στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Είναι κανόνας, είναι νόμος. Νόμος πνευματικός απαράβατος. Στον ταπεινό ο Θεός, στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Ο Θεός να μας χαρίζει, αδελφοί αγαπητοί, γιατί τούτο δεν είναι να το προσπαθήσουμε, αν και αγωνιζόμαστε και γι' αυτό, αλλά είναι να μας το χαρίσει ο Θεός. Να του ζητήσουμε να μας χαρίζει και πάντοτε να του ζητάμε. Σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Να μας χαρίζει ο Θεός πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Ταπεινός άνθρωπος δεν σκληραίνει ποτέ. Δεν θεωρεί τον εαυτό του υπερέχοντα, δεν αλαζονεύεται,
δεν βλέπει τον άλλον μικρό και ασήμαντο. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδία είναι συντετριμένη δεν αγριεύει, αλλά ξέρει και μακροθυμεί, δεν εκδικείται, ξέρει και συγχωρεί, ξέρει και περιμένει, υπομένει, μέχρι να κάνει ο Θεός την έκβαση και την επέμβαση. Και ποτέ κανείς που έλπισε στο Θεό δεν κατεσχέθηκε. Μπορεί να αργήσει, αλλά δεν θα σε ξεχάσει. Μπορεί να καθυστερήσει, αλλά θα κάνει επέμβαση. Εξάπαντος. Και έκαμε, αδελφοί αγαπητοί, επέμβαση στο λαό Ισραήλ. Με το λαό Ισραήλ και εν γέννη με το λαό του, αλλά σαν παράδειγμα φέρουμε το λαό Ισραήλ, έχει κάνει πολύ μεγάλα θαύματα. Και δεν λέω για την έξοδο από την Αίγυπτο, για το σκίσιμο της θάλασσας, για το σταμάτημα με τον Ιησού του Ναβί, του Ιορδάνη. Δεν λέω όλη την ιστορία του Ισραηλίτικου λαού, αλλά φτάνω και μέχρι σήμερα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την τρομακτική αυτή κρίση που έφερε ο Θεός στα τέκνα των Ισραηλιτών που σκότωσαν τον Χριστό το 40-45 με το περίφημο ολοκαύτωμα, ότι μετά από αυτό θα έκαναν χώρα, κράτος, επιστροφή των εχμαλωτισμένων για 2.000 χρόνια. Και μάλιστα το έκαμε το κράτος μετά την τέλεια ταπείνωσή τους. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Και έκανε ένα κράτος το οποίο τώρα είναι από τα ισχυρότερα στον κόσμο. Και λέει, δεν σας εξέλεξα, λέει, στους Ισραηλίτες επειδή είσαστε οι πολυπληθείς, αλλά επειδή είσαστε πολύ λίγοι. Και είναι από τα μικρότερα κράτη. Και όπως οι Έλληνες, είναι ανάδελφα κράτη. Δεν έχουν συγγενικούς λαούς. Δεν υπάρχει συγγενικός λαός με τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι οι Έλληνες, πάει, αυτό είναι. Ενώ οι Λατίνοι έχουν πολλούς λαούς. Όπως οι Ισραηλίτες είναι οι Ισραηλίτες. Δεν υπάρχει ανάδελφος συγγενικός λαός. Ίσως είναι τα μοναδικά, δεν είμαι βέβαιος, αλλά από ό,τι ξέρω είναι τα μοναδικά κράτη τα οποία δεν έχουν συγγενικό λαό. Όλοι οι άλλοι έχουν, είναι οι Σλάβοι που είναι 3-4 κράτη, είναι οι Λατίνοι, είναι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, είναι το μόνο κράτος που είναι ανάδελφα, τα μόνα κράτη που είναι ανάδελφα είναι το Ισραήλ και οι Έλληνες. Και είναι και οι ελάχιστοι. Αλλά τους Ισραηλίτες τους χρησιμοποίησε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ τους Έλληνες απ' αρχής τους χρησιμοποίησε ο Θεός στην Καινή Διαθήκη. Και αν εξετάσετε και την ιστορία του λαού Ισραήλ, και χρονολογικά ακόμη, που δεν θα το κάνουμε τώρα με την Ελλάδα, με τους Έλληνες, θα δείτε ότι έχουν περίπου την ίδια πορεία. Όταν για 400 χρόνια ήταν κάτω από τους Αιγυπτίους και ελευθερώθηκαν το 1500, όπως και οι Έλληνες. Σκλαβώθηκαν το 1000, το δέντρο είναι ανάποδο. Τελείως, δηλαδή βλέπετε μία συμμετρία έχει. Το 1500 ελευθερώθηκαν οι Ισραηλίτες, το 1400-1452 εχμαλωτίστηκαν, έπεσε η Κωνσταντινούπολης. Και αν δείτε όλη την ιστορία, να μην χάσουμε τώρα το χρόνο μας, θα δείτε ότι υπάρχει μια τέλεια συμμετρία. Πιστεύω ότι ο Θεός την Ελλάδα την έχει χρησιμοποιήσει και θα τη χρησιμοποιήσει στο τέλος. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει γραφτεί στα εβραϊκά και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά. Και τις εκπλήξεις που έκανε ο Θεός με το λαό Ισραήλ, πιστεύω ότι θα τις κάνει και με τους Έλληνες, όπως και έχει κάνει. Δηλαδή το Ευαγγέλιο στην πραγματικότητα κηρύχθηκε και εξαπλώθηκε από την Ελλάδα. Αν και ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ, στην Ελλάδα. Η Καινή Διαθήκη είναι οι πόλεις όλες ελληνικές, που αναφέρεται Θεσσαλονικής, Κορινθίους, ο Εφεσίους, όλοι αυτοί είναι ελληνικές πόλεις ήταν τότε. Φιλιππισίους, όλες είναι ελληνικές πόλεις. Δηλαδή βλέπετε ότι η Καινή Διαθήκη ασχολείται με τον ελληνικό τόπο. Γιατί ο Θεός το αποφάσισε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας ότι και από την Ελλάδα θα βγει και ο Αντίχριστος. Από ό,τι φαίνεται. Με μεγάλη σιγουριά το λέμε, όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Ποτέ στα μελλοντικά και στα προφητικά βιβλία δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη άποψη. Αλλά από ό,τι φαίνεται από τη γραφή, όπως το έχουμε διαβάσει και πολλές φορές μέσα από τον Δανιήλ, ο Αντίχριστος θα βγει από την Ελλάδα. Είναι λοιπόν όλη η ιστορία της ανθρωπότητας
γραμμένη από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά θα μου πεις, και μου το έχουν πει πολλοί, ότι τότε πού είναι η ελευθερία του ανθρώπου? Η ιστορία δεν περιορίζει την ιστορία που έχει δημιουργήσει ο Θεός, και όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι κάτω από του Θεού το σχέδιο, δεν επηρεάζει και δεν εμποδίζει καθόλου την ελευθερία του ατόμου. Του ατόμου, καθόλου. Το άτομο έχει, το κάθε ένας άνθρωπος δηλαδή από εμάς, έχει την προσωπική του άποψη και θέση. Και μάλιστα μπορεί να τη μεταβάλει κιόλας, να την αλλάξει. Σήμερα λέει θα πάω στην Αθήνα, αύριο θα πάω στην Κηφισιά. Ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπος. Ξέρετε, όλα τα διατάζει ο Θεός. Και τα έμψυχα και τα άψυχα. Είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Δημιουργήσε το στερέωμα. Δημιουργήσε τον ήλιο, τη σελήνη. Δημιουργήσε τη θάλασσα. Τα ψάρια, τα ζώα. Τα φυτά. Διέταξε το κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Διέταξε το κήτος να ξεμέσει τον Ιωνά. Διέταξε την κολοκυθιά να φυτρώσει και την κολοκυθιά και το σκουλίκι να φάει το τυρίζα, να ξεραθεί η κολοκυθιά. Με ένα δημιούργημά του ο Θεός έχει βρει, αν μου επιτρέψετε τη λανθασμένη έκφραση, τον πελάτου. Ο άνθρωπος. Τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον διατάξει ο Θεός και να υπακούσει. Του είπε μη φας από το δέντρο, από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, και πήγε και έφαγε. Και γιατί αυτό? Γιατί ο άνθρωπος είναι το μοναδικό δημιούργημα που είναι φτιαγμένο κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, ώστε έχει εκτός από το σώμα, το άψυχο, έχει ψυχή, ζωή και έχει και πνεύμα. Με αποτέλεσμα να μπορεί να κρίνει, να διακρίνει, να εκλέγει, να απορρίπτει και να αποφασίζει, και κανένας να μην μπορεί να επηρεάσει το πνεύμα του. Στο πνεύμα του ανθρώπου κανένας δεν έχει εξουσία. Μπορεί το σώμα του ανθρώπου να το ταλαιπωρήσεις, να το βασανίσεις, να πάρεις δηλαδή το παιδί σου, ένα παιδί, και να του πεις δεν θα βγεις έξω. Κάτσε να διαβάσεις. Άμα δεν θέλει να διαβάσει, δεν θα διαβάσει. Στο πνεύμα του ανθρώπου δεν υπάρχει εξουσία. Κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Δεν μπορείς, ό,τι και να του κάνεις, όπου και να τον βάλεις, ό,τι και να κάνει, ό,τι θέλει σκέφτεται και κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Ό,τι θέλει αποφασίζει, ό,τι θέλει λέει και κανείς δεν μπορεί να τον αποφασίσει, να τον εμποδίσει. Μα με βασανιστήρια, μα με καλοσύνη, μα ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπος. Και ο Θεός τον έφτιαξε έτσι, ώστε μέσα σε αυτή την απόλυτη ελευθερία που του έδωσε, του έστειλε και τον Ιησού Χριστόν να τον ελκύσει με την αγάπη, για να αποφασίσει ο άνθρωπος να εκλέξει το φως και να απορρίψει το σκοτάδι. Να εκλέξει την αλήθεια και να απορρίψει το ψεύδος. Να εκλέξει τον Χριστό και να απορρίψει το διάβολο και σατανά. Να εκλέξει τη βασιλεία του Θεού και να απορρίψει τον κόσμο. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος ένα εξαιρετικό δημιούργημα. Ξέρετε, ο άνθρωπος, σαν δημιούργημα, δεν μπορεί να νικήσει κανένα ζώο. Ούτε ποντίκι. Μπορεί να το πιάσει. Μόνο χρησιμοποιώντας όπλο μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος, δηλαδή το μυαλό του. Μόνο χρησιμοποιώ, και δεν λέω του φέκι, από ξύλο, από να πετάξεις πέτρα, από σφεντόνα, μόνο χρησιμοποιώντας το μυαλό του ο άνθρωπος έχει εξουσία και δύναμη. Τη γάτα δεν μπορεί να την νικήσει ο άνθρωπος. Θα τον λιώσει, θα τον ξεσκίσει. Σκύλο, δεν μιλάμε για λιοντάρια και αρκούδες τώρα. Εάν έχει ο άνθρωπος εξουσία από το Θεό επάνω σε όλη τη γη, δεν οφείλεται ούτε στο σώμα του, ούτε στην ψυχή του. Οφείλεται σε αυτό που έχει μόνο αυτός, στο πνεύμα, στη λογική. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Πνεύμα Άγιο μόνο ο άνθρωπος μπορεί να πάρει. Και με το Πνεύμα το Άγιο έχει όλη την εξουσία. Επάνω σε όλες τις δυνάμεις. Αλλά δεν μπορεί να λάβει Πνεύμα Άγιο αν δεν δεχτεί τον Χριστό. Αν δεν πιστέψει τον Χριστό. Δεν μπορεί να λάβει Πνεύμα Άγιο, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και να αποκτήσει την εξουσία και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου του μέλλοντος αιώνος, εάν δεν υποταχθεί
στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πιστεύω στο Χριστό και υποτάσσομαι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η Βασιλεία του Θεού είναι δική μου, είναι δική σου. Είναι τα δύο χαρακτηριστικά. Πιστεύεις ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν, τον Υιό Του, για να σε σώσει. Αμήν. Αναγεννιέται ο άνθρωπος. Σώζεται, γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, εφόσον επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σου δώσει και θέλει να σου δώσει την υπόσχεση, την αιώνια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Άντε τώρα να εξηγήσεις πως ο άνθρωπος που βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο μιλάει ξένες γλώσσες. Πως μιλάει ξένες γλώσσες? Αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, πως γίνεται αυτό? Πως προφητεύει? Και λέει, το λέει Κύριος ο Θεός. Τα είναι θαύματα μεγάλα, αδελφοί. Πως κηρύττει? Γιατί το κήρυγμα είναι προφητικός λόγος. Πως κηρύττει? Πως ξέρει τη γραφή? Θυμάμαι, αδελφοί, να σας πω κάτι για τη δόξα του Θεού και με μεγάλο φόβο ενώπιον του Θεού. Εγώ ποτέ δεν είχα διαπιστώσει στη ζωή μου ότι έχω καλή μνήμη. Άλλα πράγματα μπορεί να είχα από μικρό παιδί. Μνήμη καλή δεν είχα. Όμως θυμάμαι ότι όταν με πήγε ο Κύριος στο Αίγιο και διάβασα μια φορά τη γραφή, αδελφοί, από την αρχή μέχρι το τέλος, τη θυμόμουν. Μπορώ να σας πω τραβηγμένα την ήξερα. Και ήταν η μεγαλύτερη μου έκπληξη αυτή. Μια φορά τη διάβασα. Τότε την έχω διαβάσει και άλλες φορές, έτσι, πολλές φορές από τότε. Αλλά είναι, αδελφοί, και ήταν τότε που είχα λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που τα κάνει αυτά. Όλα στη ζωή μας είναι πια από την αγάπη του Θεού Πατρός, από τη χάρη του Χριστού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Το θέμα μας λοιπόν ήταν η εκλογή. Ο Θεός εξέλεξε τον Κύρο, από εκεί και πέρα ανέλαβε πλήρως τη ζωή του. Και θα το επαναλάβω αυτό σαν ένα ωραίο μήνυμα, μια ωραία βεβαιότητα. Ο Θεός σε εκλέγει αν εσύ αποδεχθείς πρώτον την εκλογή Του, δεχθείς δηλαδή το Χριστό. Περπατήσεις ακριβώς το Λόγο Του, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή με επιμέλεια και με φόβο Θεού και με αγάπη Θεού. Και τρίτον, αδερφοί αγαπητοί, αν μένεις ταπεινός, τότε η ζωή σου είναι σε απόλυτη ασφάλεια και σε απόλυτη και τέλεια ευλογία. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Μα οι εχθροί είναι πολύ αδύναμοι, όχι μπροστά σου, μπροστά στο Χριστό. Και πύλες άδου αν ξεσηκωθούν, οι πύλες της κολάσεως να ξεσηκωθούν, ο Χριστός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Θα σε ελευθερώσει και των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων. Ο Δανίη λοιπόν είδε αυτό το μεγάλο θαύμα. Είδε τον Κύρο, όπως έγραφε ο Ισαΐας, προφήτευσε πριν 200 τόσα χρόνια, και στα 70 ακριβώς χρόνια από την εξορία, όπως προφήτευσε ο Ιερεμίας, να βγάζει μια διαταγή λοιπόν ο Κύρος και να λέει όλοι όσοι θέλετε να γυρίσετε πίσω και να τους εξασφαλίζει, προσέξτε το κι αυτό, όλα τα απαραίτητα για την επιστροφή, για την οικοδομή του ναού και για την οικοδομή του τείχους. Όλα τους τα εξασφάλισε. Και τα δέντρα και τα όλα και τα λεφτά και όλα. Να μην τους λείψει τίποτα. Και μια φορά ακόμη συγχωρέστε με να το τονίσω αυτό. Εάν αποφασίσεις με αυτόν τον τρόπο να εργαστείς τον Κύριο, ο Θεός θα στα εξασφαλίσει όλα. Δεν θα σου λείπει τίποτα. Τίποτα δεν θα σου λείψει. Γιατί σε χρειάζεται ο Θεός. Και αυτό δεν είναι παράλογο, είναι λογικότατο. Όταν τελειώνουν τα παιδιά από το πανεπιστήμιο, από τα καλά πανεπιστήμια, πηγαίνουν μεγάλες εταιρείες και τα παίρνουν και τους κάνουν συμβόλαιο 20 ετών. Και τους εξασφαλίζουν τροφή, σπίτι, όλα τους τα εξασφαλίζουν. Αρκεί να προσληφθούν αυτά τα έξυπνα παιδιά, τα οποία εκλέγουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Τους εξασφαλίζουν τα πάντα γιατί? Γιατί θα είναι χρήσιμοι αυτοί οι νέοι των 22, 23, 25 χρονών για τη δουλειά τους. Και γι' αυτό τους βάζουν και υπογράφουν συμβόλαιο. 20 χρόνια θα δουλεύεις για μας και με μεγάλες ρήτρες.
μεγάλες ποινές, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Αυτοί γίνονται τα πιο σοβαρά και τα πιο εξελίξιμα στελέχη στον κόσμο. Από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, τα αγγλικά πανεπιστήμια. Γιατί επενδύουν πάνω σε αυτούς. Πόσο μάλλον, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός όταν επενδύει σε έναν άνθρωπο, πόσο τον φροντίζει. Βέβαια, ο διάβολος τον μάχεται. Ο διάβολος τον φοβάται. Γιατί ξέρει ότι με αυτόν ο Θεός θα δοξαστεί. Και αγωνίζεται να του βάλει τρικλοποδιές, να τον... Και σε ένα πράγμα μπορεί να πετύχει ο διάβολος, στην υπερηφάνεια. Να τον κάνει, τι σπουδαίος είσαι, μεγάλος είσαι, πιο ωραίος κήρυκας από σένα δεν υπάρχει. Τέλειωσε, πάει, γκρεμίστηκε αυτός. Όταν το αφήσει και μπει στην καρδιά του. Γιατί δεν είναι, αδελφοί, ο άνθρωπος που κηρύττει, είναι ο Χριστός. Τι ωραία προφητεία είναι αυτή, τον διέλυσε τον άνθρωπο. Ποτέ, αδελφοί, μην κολακεύετε, ποτέ μην κολακεύουμε, αλλά και μην δίνουμε συγχαρτήρια σε κανέναν άνθρωπο για τα πράγματα του Θεού. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τους ανήκει, δεν είναι δικά τους. Είναι σαν να έχω πάρει κληρονομιά από τον πατέρα μου ένα σπίτι και να έρθει να μου πείτε, τι ωραίο σπίτι που έκτισες. Το χτίσα εγώ, μου το δώσανε. Και εγώ δεν έκανα τίποτα, απλώς είμαι γιος του πατέρα μου. Τίποτα δεν έκανα. Μου έδωσε το κλειδί, μπήκα μέσα και μένω τώρα. Μα είναι πολύ ωραίο. Δόξα στο παραδείγματος χάρη, δόξα στον πατέρα μου. Αλλά αυτό λέμε και εμείς τώρα, δόξα στο Θεό. Που βρίσκουμε χάρη ενώπιόν του. Πέρασαν λοιπόν 3 χρόνια, όμως ο Δανιήλ μαθαίνει ότι άρχισαν πολύ μεγάλες δυσκολίες στο λαό Ισραήλ. Είναι αυτό που είπαμε, οι εχθροί που θέλουν να σταματήσουν το έργο και το σταμάτησαν για 16 χρόνια, από το 536 μέχρι το 520. Το πρώτο χρόνο ξεκινήσανε, το δεύτερο χρόνο κάνανε εγκαίνια, το τρίτο σταμάτησε. Ο Δανιήλ τάχασε. Λέει, Κύριε, εσύ έχεις υποσχεθεί. Βλέπετε, δεν ξέρουμε τα σχέδια του Θεού. Ο Θεός επέτρεψε μία καθυστέρηση 16 ετών. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός. Και εμείς ξέρουμε το γιατί. Γιατί οι χρόνοι και οι καιροί είναι στα χέρια του και γιατί η αρχή των ετών μέχρι να έρθει ο Χριστός πρέπει να γίνει από το διάταγμα για την οικοδομή του τείχους. Για να αρχίσει να οικοδομείται το τείχος πρέπει να έχει τελειώσει ο ναός. Αν τέλειωνε γρήγορα ο ναός θα χάλαγαν τα χρόνια και οι καιροί του Θεού. Παρακυρίου ήταν και η καθυστέρηση. Δεν είναι, άφησε το διάβολο να εμποδίσει. Αλλά παρακυρίου ήταν και η καθυστέρηση. Για να έρθουν όλα στα ίσα τους. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και τα πάντα γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Και δεν ακούει αυτούς που βιάζονται. Γρήγορα, Κύριε, γρήγορα, Κύριε. Τα μη γρήγορα. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Όπως θέλει ο Θεός θα γίνει. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς θα προσευχόμαστε. Θα ελπίζουμε στο Θεό και θα περιμένουμε τις ενέργειές Του, τις επεμβάσεις Του και τη σωτηρία Του. Ο Θεός θα μας σώσει, μας αφήσει έτσι, μας εγκαταλείψει. Μερικές φορές όμως είμαστε πάρα πολύ βιαστικοί. Και έχω δει, αδελφοί, πραγματικά το Θεό να ενεργεί στους ανθρώπους μερικές φορές πάρα πολύ γρήγορα και μερικές φορές πάρα πολύ αργά. Και σαν άνθρωπος δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, αλλά όμως μπορώ να δεχθώ ότι αυτός είναι ο Κύριος, αυτός ξέρει τα πάντα και σε μας ανήκει η υπακοή και η υποταγή στο λόγο του και στο θέλημά του. Όταν όμως είδε ο Δανιήλ το σταμάτημα του ναού, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Άρχισε να προσεύχεται και μάλιστα λέει ότι ήμην πενθών 3 ολόκληρες εβδομάδες. Έκλαιγε και πενθούσε 3 ολόκληρες εβδομάδες και περίμενε να το απαντήσει ο Θεός και ο Θεός του απαντούσε σύντομα. Τώρα όμως αργούσε, αλλά δεν σταμάτησε. Και ωραία είναι να ζητάς χωρίς να σταματάς, χωρίς να απελπίζεσαι. Ζητάω να λάβω, λέει, Πνεύμα Άγιο, αλλά ακόμη δεν το έχω λάβει. Συνέχισε. Εγώ 4 χρόνια περίμενα. Άλλοι περιμένουν πιο πολλά, άλλοι λιγότερα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, είναι να περιμένουμε. Ό,τι ζητάμε ο Θεός θα μας το δώσει, δεν μας το έχει πει. Ετείτε και θέλει να σας δοθεί. Δεν μας το έχει πει. Βέβαια δεν θα ζητήσουμε ανόητα πράγματα,
αλλά θα εξετάζουμε πάντοτε τα αιτήματά μας να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να έχουμε την παρησία. Όταν ξέρουμε ότι το αίτημά μας είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, έχουμε παρησία, και όταν έχουμε παρησία εξεύρουμε ότι μας ακούει. Και όταν εξεύρουμε ότι μας ακούει, εξεύρουμε σίγουρα είναι ότι θα λάβουμε κιόλας. Βέβαια, να λάβω Πνεύμα Άγιο είναι το, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Το να κερδίσω βέβαια το λαχείο, όσο και να προσεύχομαι, δύσκολο το βλέπω να με ακούσει ο Θεός. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Αλλά και αυτό ο Θεός, ακόμη αν χρειαστεί, γιατί το έχω δει αυτό. Το έχω δει σε ένα ζευγάρι αδελφών. Το έχω δει και αυτό. Αδελφοί, όλα τα βλέπουμε στην παρουσία του Θεού. Όλα τα βλέπουμε. Ήταν μια αδελφή η οποία είχε μείνει τελείως. Δηλαδή δεν είχε ούτε να πάρει ψωμί. Δεν σας το έχω πει. Είναι πρόσφατο. Αλλά δεν το έχει πει πουθενά η αδελφή, αν δεν κάνω λάθος. Και είπε, Κύριε, τα παιδιά μου, ούτε ψωμί. Είχε πάνω σε ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, τότε ήταν ακόμη δραχμές. Και πήρε ένα ξυστό. Και κέρδισε, δεν ξέρω, 15.000, 20.000. Θα μου πεις τώρα ο Θεός. Όλα τα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Δεν σας συμβουλεύω να πάντα παίζετε ξυστό, έτσι. Σε καμία περίπτωση, μάλιστα, και να κυνηγάμε τέτοια πράγματα. Τύχει να αμαρτία. Αλλά άλλη μια φορά είχα ακούσει, τέλος πάντων, μην πούμε τέτοια, ο Θεός ενεργεί πάρα πολύ έντονα. Όταν υπάρχει ανάγκη, όλα τα κάνει ο Θεός. Εδώ έστειλε το μάνα εξ ουρανού. Το μάνα εξ ουρανού. Κάθε μέρα ερχόταν μπροστά τους και πηγαίνουν και το μαζεύανε και το τρώγανε. Πάγαν την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την έκτη μέρα. Λέει, στόπ τώρα, λέει. Μαζεύτε, λέει, γιατί την εβδόμη δεν θα έχει. Λέει, δεν θα έχει, δεν θα έχει. Μαζέψανε, φάγανε. Όμως μετά φοβηθήκανε. Και λένε, λες να μην έχει και την 8η μέρα. Και μαζέψανε για δύο μέρες. Αφού φάγανε την πρώτη μέρα, την άλλη μέρα σάπισε. Η παρακοή έχει σαπίλα. Η υπακοή έχει ευλογία. Δεν είναι εύκολο να πιστεύεις. Και τι ωραία που είναι η προσευχή του Κυρίου μας, τον άρτον ημών των επιούσιων. Εγώ αν ήμουν Θεός, συγχώρεσέ με Θεέ μου, θα έλεγα, Κύριε, τον άρτον ημών των ετήσιων. Αλλά ο Θεός όμως λέει των επιούσιων. Τι ωραία, τι όμορφο, τι καλός Θεός που είναι, τι θαυμαστός είναι. Δηλαδή θέλει να εννοήσουμε ότι η ζωή μας εξαρτάται απολύτως από Αυτόν κάθε μέρα. Και να σας πω κάτι, τον καθημερινό μας άρτον ο Κύριος μας τον προμηθεύει. Μην νομίζουμε είναι η δουλειά μας. Έχω δει ανθρώπους να καταστρέφονται, έχω δει ανθρώπους να πεινάνε, από εκεί πάνω να βρίσκονται εκεί κάτω. Και το λέει, πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν. Εκείνοι που δεν πείνασαν ποτέ είναι οι εξητούντες στον Κύριο. Οι δε εξητούντες στον Κύριο δεν θα στερηθούν ουδενός αγαθού. Τι ωραία να εξαρτάται η ζωή μας από τον Χριστό. Τι ωραία, Χριστέ μου. Και τι ασφάλεια. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να εξαρτιόταν η ζωή σου από μένα. Πόσο θα φοβώσω να μην αρρωστήσω. Μην... Αυτός μας τρέφει. Αχ, Κυριέ μου. Αυτός που μας τρέφει, αυτός που έχει αναλάβει τη ζωή μας, είναι ο αθάνατος αιώνιος Θεός, ο πανάγαθος Θεός. Και ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, που έχει τα πάντα στα χέρια του, δοσμένα από το Θεό. Μέχρι τα γεράματά του φωνάζει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Μα είσαι βασιλιάς. Μόλι σήμερα είμαι βασιλιάς, αλλά αύριο μπορεί να μην είμαι. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και πολύ μου αρέσει αυτό. Από τότε που πίστεψα, έχω ένα εδάφιο στο σπίτι που λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Και κάθε πρωί το βλέπω και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ και για τη σημερινή ημέρα. Το έχω στην κουζίνα όταν πηγαίνω σπίτι, όλο κίνδυνο το μάτι μου. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. 20 χρόνια δεν μου έχει στερήσει τίποτα, αδερφή. Τίποτα δεν μου έχει. Δεν έχουμε έρθει σε δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τώρα μια και θυμάμαι μια φορά, την άλλη Δευτέρα θα κάνουμε πιο πολύ το μάθημα. Θυμάμαι μια φορά με τη γυναίκα μου, είχαμε έρθει σε πολύ μεγάλη δυσκολία οικονομική. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Και είχαμε πάει στο Λαγονίσι. Δεν είχαμε δηλαδή πολύ λίγα. Έτσι ήθελε να περάσουμε. Και έρχεται η αδερφή Μαρίτσα και μου λέει, αδερφέ Γιώργο, είμαστε στο Αίγιο τότε. Αποφάσισε η νεολαία της Αθήνας να έρθει στο Αίγιο. Λέω, αμάν.
από μέσα μου αποφάσισε, ναι, αμήν λέω, αμήν, να έρθει. Όταν φύγαμε λέω, Άννα τι κάνουμε, μη στενοχωριέσαι, μου λέει, ένα μεγάλο τσουκάλι φασολάδα θα φτιάξουμε. Λέω, φασόλια έχουμε, έχουμε, μου λέει, φασόλια. Ησύχασα εγώ. Πήγαμε στο Αίγιο, είχαμε πάρει τα φασόλια και λέγαμε την άλλη μέρα, ήταν Παρασκευή, την άλλη μέρα λέμε θα μαγειρέψουμε τη φασολάδα. Ήταν ένα, επειδή έρχονταν πολλοί αδελφοί, είχαμε μεγάλα σκεύη. Ένα στρατιωτικό τέτοιο, ήταν τσουκάλι, τέτοιο ήταν. Όμως κατά τις 6 ώρα το πρωί, 6.30, όχι πιο αργά, κατά τις 8 η ώρα είχαμε ξυπνήσει, χτυπάει το κουδούνι και μπαίνει μέσα ένα φορτηγάκι. Και ήταν ένας παλιός γνωστός και συνεργάτης από τη δουλειά. Μπαίνει μέσα λοιπόν το φορτηγάκι. Βρε καλώς τον είχε έρθει με το κοριτσάκι του. Μου λέει, θέλω να αφήσω κάτι πράγματα. Λέω, τι πράγματα αφήσει, περίμενε, μου λέει. Και αρχίζει αδερφή και κατεβάζει. Ένα αρνί ολόκληρο ή μισό, δεν θυμάμαι. Λουκάνικα. Ψάρια, φρέσκα, ήταν το μεσολόγιο αυτός. Ψάρια, τσιπούρες. Τα κοίταγα εγώ, γέμισε όλο το τραπέζι. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Δω τι είναι αυτά. Μου λέει, μια φορά ήρθα σπίτι σου να μην σου φέρω και κάτι της. Λέω, την άλλη φορά μου φέρεις πιο πολλά από κάτι της. Όταν θα έρθεις, σου φέρω και κάτι της. Κάθισε λοιπόν εκεί πέρα. Έκατσε μισή ώρα, ήπιε το ίσα ίσα να τα ανεβάσει, ήπιε ένα καφέ. Μου λέει, φεύγω τώρα, φεύγω. Μου λέει, θα τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε, του λέω, θα τα ξαναπούμε. Όταν έφυγε, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω. Ήταν η αδερφή Μαρίτσα. Μου λέει, αδερφέ Γιώργο, η νεολαία έχει ένα αίτημα. Λέω, τι αίτημα έχει η αδερφή? Μου λέει, τους πονάει το στομάχι και δεν τρώνε φασόλια. Πω, τι να σας πω, ότι βάλαμε τα κλάματα, δεν θυμάμαι, είναι πολύ πιθανό. Για σκεφτείτε. Και της είπα, αδερφή, εγώ δεν το ήξερα, αλλά ο Κύριος το ήξερε και με ρύμνησε. Ούτε της είπα ότι δεν είχα λεφτά, ούτε κατάλαβε. Μόνο εγώ και Άννα το ξέρουμε και εσύ έτσι μεταξύ μας. Και εμείς, καλά σας. Θυμάμαι δε μια φορά ακόμη. Ο Θεός κάνει θαύματα, αδερφοί. Θυμάμαι μια φορά ότι είχαμε μείνει τελείως από λεφτά. Είχαμε 4 παιδιά μικρά. Και πήγε η Άννα, μου λέει, τώρα πήγε να δεις στην τράπεζα τι έχουμε. Είχαμε 25.000. Ναι, μου λέει, αν συμφωνεί. 25.000. Και πηγαίνει και μου λέει, τι θα κάνω? Λέω, πήγαινε πάρτα. Αυτά έχουμε, πήγαινε πάρτα, τι θα κάνουμε? Και πηγαίνει η Άννα, τα παίρνει. Και βγαίνοντας από την τράπεζα, σηκώνει το χέρι της ψηλά και λέει, Κύριε, τα βλέπεις, αυτά είναι τα τελευταία. Τι ήτανε να το πει? Τα βλέπεις, λέει, τα τελευταία είναι, Κύριε. Βέβαια δεν το είπε χαρούμενη, έτσι, στενοχωρημένη πολύ. Ή την ίδια μέρα ή τ' άλλο πρωί με φωνάζουν και μου λένε, έλα εδώ. Θυμάμαι και τα νούμερα τότε. Σου χρωστάμε 1.000.000, πάρτο. Λέω, εμένα? Και πράγματι ήταν κάποιος παλιός λογαριασμός από τη δουλειά, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρεια, θυμάμαι, αλλά τόσο δεν έχει σημασία. Όταν στο είπα της Άννας, καταλαβαίνετε τι έγινε, αδελφοί. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει, αλλά θα σε εγκαταλείψει αν νομίζεις ότι είσαι κάτι σπουδαίο. Αν νομίσεις ότι επειδή ο Θεός είναι μαζί σου, είναι μαζί σου γιατί αξίζεις τον κόπο. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Όλοι είμαστε άθλοι και ουτιδανοί. Ξέρετε τι θα πει ουτιδανός? Τυποτένιος. Άχρηστος. Και αν ακόμα κάνεις όλο το θέλημα του Θεού, λέει ο Ιησούς Χριστός, όλο το θέλημα του Θεού να κάνεις, και τότε να πεις, αχρίος δούλος είμαι, γιατί έκαμα αυτό το οποίο χρώσταγα να κάνω. Τι ξέρετε τι χρωστάμε? Μύρια τάλαντα, αδελφοί. Μύρια τάλαντα χρωστάμε. Και όλοι όσοι αν μπορούσατε να ανέβετε εδώ πέρα, πιστεύω ότι θα έχετε τέτοιες εμπειρίες και καλύτερες ακόμη. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι αγαθός. Μόνο, αδελφοί, να πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση να υπηρετούμε τον Κύριο. Δεν αξίζει να ζεις και να εργάζεσαι για κανέναν άλλον. Μη εργάζεστε, φωνάζει ο Χριστός, για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα, η ζωή αιώνιων.
για αυτή την τροφή που μένει για τη ζωή την αιώνια. Και ξέρετε ποια είναι η τροφή, λέει ο Χριστός, το δικό μου το φαγητό, το δικό μου το φαγητό, λέει ο Χριστός, όταν πήγανε οι μαθητές του και τον συνάντησαν με τη Σαμαρίτισσα. Η Σαμαρίτισσα έφυγε γιατί της είχε αποκαλυφθεί σαν Μεσσίας. Αυτοί είχαν πάρει φαγητά και του λένε πάρε να φας τώρα. Λέει άστε με, το δικό μου φαγητό είναι να πράττω, να κάνω το θέλημα του πέμψαντός μου πατρός και να το τελειώσω. Όχι να αρχίζω να κάνω και να τα αφήνω στη μέση. Να πω δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα. Και αν κουράστηκες, ο Θεός θα είναι μαζί σου στο τέλος. Μπορεί τα πόδια να κουράζονται, το σώμα να κουράζεται και η ψυχή ακόμη να κουράζεται και το μυαλό ακόμη να κουράζεται. Γονάτισε, προσευχή σου και πληρώσουμε πνευμάγιο και όλο ο Θεός θα τα διορθώσει. Και να σας πω και κάτι, η αιτία της κούρασης είναι ότι δεν προσεύχεσαι. Πολλές φορές σας το έχω ξαναπεί, έρχομαι στην εκκλησία και τα πόδια μου τρέμουν από την κούραση. Και βλέπω όταν ανέβω εδώ πάνω και να κάτσω μια ώρα όρθιος και λέω τώρα δεν το έχω μάθει. Λέω πώς θα αντέξω τώρα, τι θα πω τώρα. Μερικές μέρες είναι βαριές στον άνθρωπο, έτσι όχι πάντα. Σήμερα ας πούμε ξεκούραστος. Αλλά μερικές μέρες είναι πολύ βαριές, πολύ δύσκολες, πολύ καταπιεστικές. Και κάθομαι εκεί που ψέλνουμε και λέω γονατιστός ξεκουράσουμε. Αλλά τώρα σηκωθώ όρθιος πώς θα πάω. Και ανεβαίνω επάνω και να το ξέρετε, όταν ψέλνω έναν ύμνο είμαι κουρασμένος. Γιατί? Βιάζομαι να ανοίξω τη γραφή. Όταν ανοίξω τη γραφή και αρχίσω να διαβάζω, ξαφνικά εξαφανίζεται η κούραση. Ξαφνικά. Σαν να έχω ξυπνήσει, σαν καινούργιο ίχνος, ούτε στο σώμα, ούτε στην ψυχή, ούτε στο πνεύμα. Αλλά ξέρω ότι όταν θα την κλείσω, πάλι θα ξανάρθει. Αλλά όμως είναι ο Κύριος, αδελφοί, που μας ξεκουράζει, είναι ο Κύριος που μας βοηθάει. Ο αδελφός μας λοιπόν ο Δανίλ άρχισε να πενθεί και να προσεύχεται 3 εβδομάδες. Και την 3η εβδομάδα, την 21η μέρα, τον επισκέπτεται ένας άντρας με λευκά. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 2 απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, η άλλη άποψη είναι ότι είναι ένας άγγελος και μάλιστα ο Γαβρίλ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί όταν δούμε την περιγραφή που έχει εδώ ο Λόγος του Θεού, λέγει «Ιδού άνθρωπος ενδεδειμένος λινά και οι οσφίες αυτού ήσαν περιεζωσμένοι με χρυσίων καθαρών του οφάζ, το δε σώμα αυτού ήτο ως βυρίλιον, το πρόσωπον αυτού ως θέα αστραπής και οι οφθαλμοί αυτούς λαμπάδες πυρός και οι βραχίωνες αυτού και οι πόδες αυτού ως όψεις χαλκού στύλβοντος και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή νόχλου». Αν δούμε αυτή την περιγραφή και την περιγραφή στην Αποκάλυψη, δεν είναι η ίδια. Εδώ λέει φωνή όχλου, στην Αποκάλυψη λέει φωνή, πώς το λέει να δείτε, υδάτων πολλών. Δεν είναι η ίδια η περιγραφή. Επίσης στην Αποκάλυψη αποκαλύπτεται η κεφαλή αυτού και ετρίχες αυτού ήσαν λευκέ ως μαλλίων λευκών οσχιών. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που αν θέλετε να το δούμε στο 11 τελειώνοντας, και είπε προς εμέ Δανίλ ο άνδρας αυτός, ο άνθρωπος ενδεδειμένος στα λινά, τα λευκά, και είπε προς εμέ Δανίλ, Ανίλ σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος, διότι προσέ απεστάλλην τώρα. Είναι απεσταλμένος και οι άγγελοι είναι αυτοί που είναι τα όντα τα πνευματικά, εις υπηρεσία αποστελόμενα προς τους ανθρώπους που μέλουν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο, στο 12 εδάφιο, και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανίλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθηνέδωκα στην καρδίαν σου εις το να εννοείς και, κακουχήσας ενώπιον του Θεού σου, εις οικούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου, πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα, αλλά ιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήλθεν για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Ο Χριστός δεν χρειάζεται τη βοήθεια των αγγέλων. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Εκείνο όμως που μας λέει και είναι ενδιαφέρον
είναι ότι ενώ ο Δανιήλ προσευχότανε για το σταμάτημα ή πενθούσε για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι αδελφοί του στην Ιερουσαλήμ και ζητούσε απάντηση από τον Θεό, ο Θεός του έδωσε, όπως συνηθίζει, πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που ζητάμε και από αυτά που νοούμε. Πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα από αυτά που ζητάμε. Και ήλθε και του είπε, να το διαβάσουμε, και λέει λοιπόν στο 14 εδάφιο, και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαόν σου εν τεσσεσχάτες ημέρες. Ενώ ο Δανιήλ του ζήτησε τι θα γίνει τώρα, ο Θεός του αποκάλυψε, αδερφοί αγαπητοί, τι θα γίνει όχι τώρα, από τώρα και μέχρι το τέλος. Από τώρα και μέχρι το τέλος. Και ξέρετε, το μέλλον μόνο ο Θεός το ξέρει. Μόνο ο Θεός προφητεύει. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το αύριο. Αλλά όχι μόνο το αύριο, και την τελευταία μέρα. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να μας μιλάει προφητικά ο Θεός. Πολύ σημαντικό. Μια εκκλησία που δεν έχει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τον προφητικό λόγο, χάνει. Δεν είναι ζωντανή η εκκλησία. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όσοι έχετε χαρίσματα, δεν σας τα δώσε ο Θεός για να καμαρώνετε, ούτε για να τα κρύβετε. Σας τα δώσε ο Θεός για να ταπεινώνεστε, ώστε να οικοδομείτε η εκκλησία. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριση τον εαυτόν οικοδομεί. Δεν είναι το χάρισμα αυτό. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να οικοδομείς εσύ, μας δίνει τη δυνατότητα ο Θεός να οικοδομούμε τον εαυτό μας. Το χάρισμα όμως, ό,τι χάρισμα σου έχει δώσει ο Θεός, και μιλάω τώρα για το προφητικό είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες, μας το έδωσε ο Θεός για την οικοδομή της Εκκλησίας. Δεν είναι καθόλου καλό να το κρύβουμε, αλλά είναι πολύ χειρότερο να το κακοχρησιμοποιούμε. Ευσχημόνως και κατά τάξη να γίνονται όλα στην Εκκλησία, όπως ακριβώς είναι γεγραμμένα. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, κατά αυτόν τον τρόπο, ευσχημόνως και κατά τάξη, θα περπατήσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος μας να μας παραλάβει. Αμήν.